Με τη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, που τίμησε την επέτειο του όχι με κάθε λαμπρότητα. Είναι οι άνθρωποι που με αυτοθυσία προέταξαν τα στήθη τους στον πάνοπλο εχθρό. Ο καλοκαιρινός καιρός στάθηκε σύμμαχος με πλήθος κόσμου να κατακλείζει το κέντρο της πόλης για να δει την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη. Η σημερινή επέτειος συμβολίζει τον αγώνα, την αντίσταση ενάντια στο φασισμό. Ένα αγώνα που ιδιαίτερα σήμερα είναι πολύ επίκαιρος, όταν έχουμε την κατάσταση ποικίλα μορφώματα ακροδεξιάς και φασισμού να πλανώνται πάνω από την Ευρώπη. Η ελληνική κοινωνία, αν και λιγωμένη μέσα από την περιπέτεια της κρίσης από την οποία εξέρχεται, κατάφερε να σταθεί και στέκεται όρθια και ταυτόχρονα πρωτοστατεί στον αγώνα αυτό. Προηγήθηκε επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και ακολούθησε τελετή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη με κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής. Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής ανάτασης, παρουσία εκπροσώπων θεσμικών, στρατιωτικών και πολιτιακών αρχών και με γαλανόλευκες στα χέρια, ο κόσμος χειροκρότησε ένοπλες δυνάμεις, αντιστασιακές οργανώσεις, συλλόγους και μαθητές. Το μήνυμα της ενότητας, της ελευθερίας είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Οι Έλληνες, μονάχα ενωμένοι, θα τα καταφέρουμε, εμπιστευόμενοι τις αστήρευτες ελληνικές δυνάμεις που διαθέτει ο λαός μας. Ο ελληνικός λαός, όπως το 1940, έτσι και σήμερα, με δύναμη, ομόνοια, ενωμένος, μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. 78 χρόνια μετά συνεχίζουμε να λέμε ένα όχι στις δυνάμεις κατοχής. Πρέπει να ξαναβρούμε τις ηθικές αξίες τις οποίες χάσαμε και πρέπει να ξαναβρούμε τις πατριωτικές μας αξίες. Να είστε καλά, χρόνια πολλά στον Ηρακλειώτικο λαό. Ενσαρκώνει τις θυσίες των γνωστών και αγνώστων ηρώων του έθνους μας που έπεσαν. Τιμή και δόξα σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία, σε όσους έδωσαν τη ζωή τους αλλά και σε αυτούς που επέζησαν. Οφείλουμε όλοι ενωμένοι, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να δίνουμε τις καθημερινές μάχες για αρχές, για αξίες και ιδανικά. Για την απόκτηση κοινωνικών εφοδίων. Αντισταματάς παιδικούς αντιεξαρτήτων, σας αναφέρω πέρας παρελάσσεως. Να διαφυλάξουμε τις παρακαταθήκες που μας άφησαν οι πρόγονοί μας με τις θυσίες και τους αγώνες τους. Χρόνια πολλά. Εύχομαι να είναι πάντα τα καλύτερα χρόνια από εδώ και έπειτα. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και πλήθος πολιτών χειροκρότησαν μαθητές και μέλη αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε και φέτος με λαμπρότητα στη Νέα Αλικαρνασσό. Θα παρακολουθήσουμε και τα παιδιά μας. Με αγωνία και του χρόνου είμαστε καλά. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.